Το φάντασμα της Γκερνίκας συνεχίζει να πετάει πάνω από ένα κόσμο που οι άνθρωποι ακόμη πολεμούν και οι ισχυροί ακόμη βομβαρδίζουν. Μια μέρα σαν τη σημερινή γεννιέται ο δημιουργός του πίνακα, ένας από τους πιο τολμηρούς ζωγράφους του 20ου αιώνα, ο Πάμπλο Πικάσο. Να δούμε το θέμα λοιπόν που επιμελήθηκε ο Χρήστος Αβραμίδης και η Βασιλική Κονιτοπούλου. Δημιουργός του κυβισμού και του κολάζ, δύο στυλ που επηρέασαν τους ζωγράφους των γενεών που ακολούθησαν μέχρι και σήμερα. Είναι γνωστό σε όλους για τα έργα του, το μοναδικό του στυλ και την πρωτοπορία του. Ενώ η τέχνη του φαίνεται αρχικά ιδιαίτερα περίπλοκη, τα θέματα των έργων του είναι συνήθως πολύ απλά, όπως η ειρήνη, η αγάπη, η ζωή και ο θάνατος, η καθημερινότητα και η φύση των ανθρώπων. Αν και ο Πικάσο ήταν πρώτα απ' όλα ζωγράφος, εργάστηκε επίσης με μικρά κεραμικά και χάλκινα γλυπτά, ενώ έγραψε ακόμη και ποίηματα. Γεννήθηκε στη Μάλαγα της Ισπανίας στις 25 Οκτωβρίου του 1881 και πέθανε στις 8 Απριλίου του 1973, όντας 91 ετών. Άφησε περίπου 20.000 αυτοτελή έργα του κάθε μορφής. Σε ηλικία 16 ετών γίνεται δεκτός στην Βασιλική Ακαδημία του Σαν Φερνάντο. Ωστόσο, θεώρησε τη διδασκαλία εκεί χωρίς νόημα και έτσι αποφάσισε να αποτυπώσει τη ζωή γύρω του στα καφενεία, στους δρόμους, στα πορνεία και στη μεγάλη πινακοθήκη της Μαδρίτης με το όνομα Πράδο, όπου ανακάλυψε την ισπανική ζωγραφική. Το 1900 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εκεί θα γνωριστεί με τον ποιητή Αντρέ Μπρετόν και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Σύντομα, οι ανανεωτικές του αντιλήψεις γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα πιο προωθημένα καλλιτεχνικά κέντρα, ενώ το όνομά του έγινε συνώνυμο με το καινούργιο και το τολμηρό. Όπως θα γράψει χαρακτηριστικά προς τους επικριτές του, όλοι θέλουν να καταλάβουν τη ζωγραφική. Γιατί δεν προσπαθούν να καταλάβουν το κελάιδισμα των πουλιών, τους αρέσει η νύχτα, ένα λουλούδι, τόσα πράγματα γύρω τους, χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουν τη ζωγραφική? Αν και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους του μοντέρνου κινήματος, η αλήθεια είναι ότι ο Πικάσο πέρασε από πολλές διαφορετικές φάσεις, άλλοτε ζωγραφίζοντας πόρνες, επέτες και καλλιτέχνες, άλλοτε ακροβάτες και αρλεκίνους, ενώ στην τελευταία του περίοδο στράφηκε προς τον σουρεαλισμό. Το 1936 ξεκίνησε ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, καθώς η δεξιά πτέρυγα των στρατηγών προσπάθησε να καταλάβει την εξουσία από την Ισπανική Δημοκρατική Κυβέρνηση. Ως σύμμαχος των Δημοκρατών, ο Πικάσο δημιούργησε μια συλλογή από έργα για να πουληθούν προς ενίσχυση των σκοπών της Δημοκρατίας. Πιο γνωστό από αυτά η Γκερνίκα ή εν Ελλάδη Γκουέρνικα, που έχει καταγράψει την εθνική τραγωδία προς πληροφόρηση των επόμενων γενεών. Πιθανόν το πιο σημαντικό έργο του 20ου αιώνα δημιουργήθηκε ως φόρος τιμής προς τη μικρή πόλη των Βάσκων, η οποία βομβαρδίστηκε από γερμανικά αεροπλάνα που ενεργούσαν σε συνεννόηση με τον στρατηγό Φράγκο. Ο Πικάσο δεν απεικόνισε το ίδιο το γεγονός, αλλά τα επακόλουθά του και τη δική του αντίδραση σε μια τέτοια παράλογη καταστροφή της ζωής. Μια γυναίκα που κρατάει ένα νεκρό παιδί με το κεφάλι της ανάποδα σε μια σιωπηλή κραυγή. Ο τάβρος των Ισπανικών ταυρομαχιών και το ξεκυλιασμένο άλογο, μια εικόνα της άγριας έρηδας. Μια γυναίκα εγκλωβισμένη σε ένα κοιόμενο κτίριο, ένα σπασμένο άγαλμα ενός ήρωα πολέμου στη βάση του πίνακα, χλεβάζοντας έτσι το παραδοσιακό μνημείο πολέμου. Αυτό το για πολλούς ακατανόητο κολάζ ανθρώπων, ζώων και αντικειμένων με το όνομα Γκουέρνικα συνεχίζει ακόμα και σήμερα να φοβίζει με το μήνυμά του τους ισχυρούς ολόκληρου του κόσμου. Ποια καλύτερη απόδειξη από την κίνησή τους να καλύψουν τον πίνακα στις 5 Φλεβάρι του 2003 στην αίθουσα όπου ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Colin Powell, θα υποστήριζε τον πόλεμο στο Ιράκ. Βέβαια, όπως σημειώνει και ο Άρης Χατζηστεφάνου, στην ιστορία του πολέμου ο βομβαρδισμός της Γκουέρνικα θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα ασήμαντο επεισόδιο, αφού με τους χειρότερους υπολογισμούς σκοτώθηκαν χίλια άτομα. Πριν από μερικά χρόνια, στην επίθεση των Αμερικάνικων δυνάμεων κατοχής στο Ιράκ, είχαμε 1.350 νεκρούς αμάχους μέσα μόλις σε μία μέρα και άλλους τόσους στην επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Πρόσφατα στη Γάζα, το ίδιο κράτος θα δολοφονήσει χιλιάδες ακόμα αμάχους, γυναίκες και παιδιά, ιστορίες που όμως πια δεν συζητούνται. Αυτό που λείπει από όλα αυτά, τα για πολλούς άγνωστα γεγονότα, είναι ότι για αυτές τις Γκουέρνικα δεν υπήρξε δυστυχώς κανένας Πικάσο να τις αποτυπώσει στον καμβά του.